άμεσα προωθεί η κυβέρνηση νομοσχέδιο με το οποίο θα καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Όπως ξέρετε, στο πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, θα υπάρχει ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς. Χτες συναντήθηκε η ηγεσία του Υπουργείου μαζί με το Προεδρείο της Συνόδου Πριτάνεων και με την ΠΟΣΔΕΠ, προκειμένου να συζητήσουμε τις παραμέτρους της νέας ρύθμισης. Πληροφορίες αναφέρουν πως περιλαμβάνει διάταξη με την οποία θα μπορούν οι αρχές να επεμβαίνουν αυτεπάγγελτα για κάθε αξιόπινη πράξη. Απαγορεύεται η απόλυτη πρόσβαση της αστυνομίας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του Πριτανικού Συμβουλίου με την τροποποίηση την τελευταία του 2007. Εκτός εάν πρόκειται περί αυτοφόρων κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής. Το παρεμπόριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διακίνηση ναρκωτικών στα παγκάκια του θανάτου που βρίσκονται έξω από τη νομική. Το καταφύγιο που βρίσκουν οι κουκουλοφόροι στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου. Ή και ληστείες και καταστροφές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελούν αδικήματα για τα οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία χωρίς την άδεια από τις Βρετανικές αρχές. Φοιτητές καταγγέλουν πως σε πολλά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας βασιλεύει η ανομία. Το άσυλο θεσπίστηκε για την προάσπιση και να μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του χωρίς να έχει συνέπειες και στην πραγματικότητα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όχι απλά κινδυνεύει, υπάρχουν περιστατικά που φοιτητές έχουν μαχαιρωθεί. Έχει μαχαιρωθεί άνθρωπος πρόσφατα στην πύλη Ζωγράφου και δεν ανεξαρτηθούν. Έχουν χτιστεί καθηγητές και δεν ανεξαρτηθούν. Το άσυλο έχει θεσμοθετηθεί για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αν κάνει κανείς την ανάλυση κόστος-οφέλους, το όφελος που έχουμε από τον πολιτικό διάλογο μέσα στο πανεπιστήμιο, που δεν υπάρχει, όπως σας λέω, πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπάρχει μόνο εδώ, είναι τεράστιο. Εντάξει. Και μία ενδεχομένως μικρή ανυπακοή που μπορεί να υπάρχει αυτή την περίοδο, να την ανεχθούμε. Η αλλαγή αυτή που φαίνεται πως θα ισχύσει με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά φέρνει κυρίως τις αριστερές παρατάξεις απέναντι από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και εκπρόσωποι τους προαναγγέλουν κινητοποιήσεις. Ως πρώτη φάση θα προσπαθήσουμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους εμπλεκόμενους φορείς, να τους πείσουμε και τα επιχειρήματά μας και θεωρώ ότι επειδή είναι δίκαιτα και σωστά τα επιχειρήματά μας, ότι θα το καταλάβουν και οι ίδιοι, ότι δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να καταργηθεί το άσυλο. Δεν υπάρχει καμία σκέψη για κατάργηση του ασύλου αυτή τη στιγμή. Ωραία, και πως οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα βρει στο σύνολό της, ας πούμε, σύσσωμο, όχι μόνο το φοιτητικό κίνημα που θα παλεύει ενάντια στην κατάργηση του ασύλου, ενάντια στα ειδικά πανεπιστήμια, ενάντια στις εγγραφές νήσιν δύο φοιτητών. Το άσυλο προκαλεί εδώ και δεκαετίες πολιτικές συγκρούσεις.